Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Λίμπερο 107 και 4, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Στέριος Ανσιάδης, στα αριστερά μου η αγάπη Γαβριλίδου και κάπου στο κτίριο ο Σταύρος Κόλκας που το τηλέφωνο του τον έχει σταματήσει να χτυπάει 11 της ημέρας. Τώρα τριγυρνάει στο ραδιομέγαρο. Εντάξει, όταν θα μπει μέσα βασικά του με τις ευχές, τις δικές μας. Αλλά γίνεται ένας χαμός ρε παιδί μου, δηλαδή τα τηλέφωνα δεν σταματάνε. Σταθερά, κινητά, παίρνει εδώ πέρα κόσμος, χρόνια πολλά στο Σταύρο. Εννοείται πως έφερε να μας κεράσει, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει με άδεια χέρια, να τον αφήσουμε. Ποτέ όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Μάριος νομίζω το χάρηκε ιδιαίτερα. Κάπου τον έβλεπα έξω. Εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα παιδιά να πάρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο διάλειμμα τι θα προλάβω, τι όχι. Μάριο, όλα καλά. Εντάξει. Να χαίρεστε τον Σταύρο σας. Ναι, να το χαιρόμαστε, ναι. Να είναι καλά το παλικάρι, ολόψε ναι. Το εύχομαι. Και του εύχομαι υγεία και κάθε προσωπική ευτυχία. Γιατί μόνο προσωπική. Το λες ρε παιδί μου, έχεις κάτι στο μυαλό σου. Ο Σταύρος γιορτάζει. Ναι. Πες ρε παιδί μου, γενικά. Δεν λέμε... Υγεία και κάθε προσωπική ευτυχία. Και επαγγελματική. Επαγγελματική, ναι. Να πάει μια μέρα να πάει στο BBC. Αν και από ό,τι ξέρω, στο BBC κάφρους δεν παίρνει. Και ένα πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Φέτος. Να γίνει αρχή. Α, γι' αυτό. Αυτά είναι τρίτο, τέταρτο, πεμπτεύοντα στη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω, Μάρη, ξέρω. Αυτό ήταν. Μάρη, σα λαμά. Εντάξει. Ευχές έχουμε εδώ πέρα. Σε εορταστικό κλίμα, ρε παιδί μου, Ολύμπερο. Έναν έχουμε, αλλά είναι ο βασικός. Είναι η βιτρίνα. Ναι, βέβαια. Αυτό. Τι γίνεται, Στέριο. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα. Ναι. Έχουμε και έναν καλεσμένο από τι 12.30 και μετά. Σε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Έχουμε να σχολιάσουμε τις επιλογές του Ράσβαν Λουτσέσκου. Επιτέλους έφτασε η στιγμή να θυμηθούμε ξανά πώς είναι ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μπάλα, ρε φίλε, επιτέλους. Φτάνει ναι, λίγο. Γιατί αυτό που είδαμε με τις εθνικές δεν ήταν και πολύ ποδόσφαιρο. Φτάνει. Δηλαδή, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Όσοι ικανοποιήθηκαν με το National League, εντάξει, οκ, με γεια τους, με χαρά τους. Περίμενε, ήρθε. Ήρθε ρωτάζοντας. Έλα, Σταύρο, έχουμε ευχές. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Είναι, τώρα το κλείσα το τηλέφωνο. Το κλείσαμε εντελώς. Όσοι πήρανε. Σε κάποια φάση θα πρέπει να κλείσει και το τηλέφωνο. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά σε όποιον δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είναι έτσι, είμαστε εμείς οι ποζεράδες. Σταύρο, έχω να πω το καινούργιο ρολόι, τι. Το σπάσαμε το χθεσινό τελικά. Την W Steel. Πες μου, το σπάσαμε το χθεσινό. Εκπληκτική εταιρεία. Ρολογιών. Είναι πολύ πιο ωραίο αυτό, να ξέρεις. Εγώ με αυτό είμαι. Εντάξει, αυτό είναι. Το άλλο είναι πιο κάζου, αλλά είναι πιο επίσημο. Το φοράω στις γιορτές και στα πανηγύρια. Α, ναι, έτσι. Ένα ρολόι είναι για τη γιορτή, ένα για τη γενέθλια. Τα χέρια σου. Εγώ με αυτό είμαι. Και να ξέρω ότι είναι στη μόδα αυτά τα ρολόγια. Εκπληκτική εταιρεία. Ξέρω ότι είναι στη μόδα γιατί όταν εκεί που πήγα και μου το δώσανε, γιατί ναι. Δεν τα αγόρασα. Εγώ έχω αγοράσει. Έτσι πιο... είναι η Star. Του τα δίνουνε. Εγώ το πήρα, εσύ. Ναι, δεν πειράζει, αγάπη, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έλεγε τον εαυτό σου brand ambassador. Brand ambassador. Αυτό γιατί βαράει, έτσι, τι έγινε. Μπορείς να προσθέσεις στο Instagram, ας πούμε, γενικότερα στα social media που έχεις, να βάλεις εκεί brand ambassador και influencer να βάλεις, ρε παιδί μου. Γιατί, μα είσαι, ρε παιδί μου, influencer, δεν είσαι. Αυτοί που είναι πραγματικά αγάπη δεν το βάζουνε. Διαμορφώνεις άποψη. Του Instagram. Διαμορφώνεις άποψη. Εγώ... Δεν είσαι ένα το τέμ της πόλης. Το τέμ είναι υπερβολικό. Α, σώπα, μόνο δεν σ' άρεσε. Ενώ τα άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Μία σταθερά. Απλά το ρολόι αυτό να ευχαριστήσω και τη Risk που μου το έδωσε. Πολύ ωραία, στηρίζω. Ωραία. Γιατί καταλαβαίνω ότι το χέρι αυτό πρέπει να έχει ένα κόσμημα. Απλά μην το βαράς πάλι τώρα στο τραπέζι. Όχι, το χθεσινό βάρεσα. Καταλάβω. Το χθεσινό ρολόι ήταν το πιο λαϊκό, το casual. Που δεν το φοβόμαστε τόσο. Ωραία, ναι, που δεν το φοβόμαστε τόσο. Αντέχει. Επίσης αυτό το ρολόι είναι κίνδυνο θάνατο, πιστεύω. Αν τη φάσει το κεφάλι, έτσι, αν τη φάσει το κεφάλι. Ναι. Είναι καμιά 500 γραμμάρια τουλάχιστον. Αλλά έτσι κάνουμε μπράτσε εμείς στις φίχτες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε ο Μάριος να πει τα δικά του. Μάρια, για λέγε. Τα είπε πριν. Ευχαριστούμε, Μάρια. Ξανά. Τα είπα πριν, έλειπες. Ολόψυχα σου εύχομαι κάθε χαρά, υγεία και ευτυχία στην προσωπική σου ζωή. Η προσωπική μου ζωή συνδέεται με τον ΠΑΟΚ. Σου λέω σταμάτα να λέω ψέματα στον αέρα. Θέλω να είμαι δίκαιος, μου αρέσει το δίκαιο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο που είναι ο μόνος μαζί με μένα που δεν έχει φέρει ποτέ γαλοπούλο, κολοκυθό, χορτό, κολοκυθάκια και αηδίες ναι. Που κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ναι, οι οποίοι το κάνουν για λόγους οικονομικούς και όχι πιο, μόνο. Στο ναι. Πιο γαλαντόμο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στη Μεσόγειο. Γιατί είχαμε κάποιους άλλους εδώ πέρα μέχρι πρότινος που φέραν κάτι κουτάκια από ζαροπλαστία πέμπτης κατηγορίας. Ναι, όχι, εγώ πήγα ρε φίλε στην ελίτ. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πλέον στο Λίπερο. Ξεκάθαρα. Ολόψυχα να σε καλά.
Εδώ γίνεται επιλογή με βάση το φάι. Ωραία πράγμα. Πήγα, είπα στο τέτοιο, στο γνωστό μπουγατζατζίδικο της περιοχής. Ναι. Μπήκα μέσα και λέω θέλω 5 κιλά μπουγάτσα. Τι? 5 κιλά μπουγάτσα θέλω. 5 κρέμα και 5... Όχι, 5 κιλά, 5 κιλά. Ναι, 5 κιλά. Α, δεν είδα ακόμα, θα βγω σε τίποτα. 5 κιλά, τώρα δεν είναι 5 κιλά αγάπη, αλλά χαρακτηριστικά. Τώρα θα είναι 1 κιλό. Γιορτή του Θημαίου Σταυρό, λοιπόν, την πιο αρσενική γιορτή του χριστιανισμού, του οποίου δεν είμαστε και ιδιαίτεροι φαν. Σαν ιδέα όμως και στάση ζωής, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Απλά εκεί στο κομμάτι ότι δίνω το ένα μάγουλο και άμα μου τη δώσεις μία και δίνω και το άλλο, εκεί λίγο διαφωνούμε. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Αν μου δώσεις μια σφάλια, αλλά θα φροντίσω να ψοφήσεις σε παγκάκι, ωραία, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εκεί λίγο διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη θρησκεία, εγώ προσωπικά δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού είναι η ευκαιρία και γιορτάζει το όνομά μου, δεν γίνεται, παιδιά. Θα μου επιτρέψεις να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου, πρόσεξε τώρα, τον Σταύρο Σταύρακα από το Σταυρό. Δηλαδή, τον παππού, όπως τον λέγαμε και τον λέω συνεχώς, ο παππούς του σίγουρα ίδρυσε το Σταυρό. Δηλαδή, ήταν Σταύρος Σταύρακας, ναι. Πήγε σε ένα μέρος, δεν είχε τίποτα. Πώς θα το βγάλουμε? Σταυρό. Είναι όπως κάτι χωριά, τι έχει εδώ πέρα. Αχ, ένας πλάτανος. Ο πλάτανος. απλά έχουμε πλάτανο Μαθίας, πλάτανο Κοζάνης, πλάτανο. Πλατανιά. Θα μας λείψει. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα καλύψουμε το κενό πηγαίνοντας 70 χιλιόμετρα πιο πέρα, στο εξωτικό Ηράκλειο. Θα κάνουμε την πώς κλείνει πέτρα. Αυτό, γιατί μου τη δίνει κανονικά στα πλευρά. Πώς κλείνει αυτό? Αγάπη, κάνε κουμάντα σου. Πέρα κουμάντα μου, παιδιά, να πούμε. Πάτε λίγο να μας στείλετε. Να πούμε λίγο το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι η Πέγκυζίνα στο Ρέτζι. Είμαι... Ναι, είναι και αυτό σημαντικό. Είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή περνάει λίγο η ώρα, να πούμε ότι ξεκινάει διαγωνισμό και σήμερα για τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ, Τσέλσι, οτιδήποτε θέλετε. Ποιο λαμόγιο το έκανε αυτό, ρε. Το προηγούμενο ήταν τα μοσχάρια που ήταν δίπλα. Στο προηγούμενο εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω, φθινόπωρο. Τελειώσαμε. Φτάνει το κοντίσιο. Ωραία, γράφετε FM. Λοιπόν, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ, Τσέλσι για να μπείτε στην κλήρωση. Και το στέλνετε. Ονοματεπώνυμο, ναι, και το στέλνετε στο 54526 στις 2 η κλήρωση. Να θυμίσουμε ότι μέχρι και το τέλος εκπομπής θα τρέχει και διαγωνισμός και στο Facebook που κάνουμε. Μπαίνετε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24 για να μπείτε και εκεί στον διαγωνισμό. Οπότε... Γίνεται μέρη στο ΠΑΟΚ 24, κάνετε εκεί μια αναφορά στο link που βάλαμε ότι μπαίνετε στην τέτοια και κάνουμε κλήρωση στο τέλος. 4 ώρα την κάνεις. Κάνουμε 4. Εσύ αποφασίζεις, εσύ το κουμάντο. Εντάξει, 4. Σε τέτοια θέματα που βαριέμαι να ασχοληθώ εγώ. Ωραία. Εσύ 4. Θα δώσεις τη χαρά και θα σε μισήσουν. Οι υπόλοιποι 500 που δεν θα γιατί κερδίσουν. Γιατί το θέτεις έτσι δηλαδή, εγώ δηλαδή που πρέπει να δώσω, μα κάνει να δίνω σε όλους. Οπότε έχετε μια μισή ώρα για να διεκδικήσετε εισιτήρια με μηνύματα. Για το ΠΑΟΚ Chelsea, την κορυφαία ομάδα στον πλανήτη. Τις 3,5 ώρες όσους θέλετε να διεκδικήσετε την τίκη σας από το Facebook του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο, όπως είπε και ο Σταύρος, σήμερα και αύριο τελευταίες παραστάσεις της τεράστιας Πέγκυζίνας. Στο θέατρο Βεργίνα. Η επίσκεψη στο καζίνο είναι προαιρετική. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Εδώ και μήνες, Σταύρο, στο Ρίτσι Καζίνο. Για όσους θέλουν να κλείσουν θέση για την τεράστια λαϊκή τραγουδίστρια, την Πέγκυζίνα, 2310-49-1234. Ωραίο τηλέφωνο. Αν θέλεις να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα, θα πας στα Data Labs, θα κάνεις τα ειδικά σεμινάρια και θα πάρεις την πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Τώρα, άμα θέλεις κάτι παραπάνω, μπορείς να παρακολουθήσεις σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά, που επίσης τουριστικά νομίζω είναι και πολλές θέσεις εργασίας. Θα πάρεις όλα τα απαραίτητα εφόδια, θα δουλέψεις στον τομέα τουρισμού. Γενικότερα, θα μπεις στο χώρο και νομίζω ότι θα κάνεις και την τύχη σου, γιατί εκεί είναι τα καλά. Και φυσικά στοίχημα.gr, από σήμερα όλα τα πρωταθλήματα ξανά ξεκινάνε. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνεις στο στοίχημα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Τα πάντα και βρίσκεις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Έτσι κι αλλιώς η δράση έχει ξεκινήσει και πάλι μετά την ολοκλήρωση των εθνικών ομάδων, των αγώνων τους και βρίσκεται εκεί πάρα πολλές επιλογές και Super League. Θέλετε να δώσουμε στο τέλος τα δικά μας προγνωστικά για Super League? Όχι. Γιατί? Να σου πω κάτι. Έλα, σταμάτα, το βασιλιά έχουμε, εμείς τα δίνουμε. Άπειρη σε αγάπη. Ούτε καν το ρώτησα, ούτε καν το σκέφτηκα. Ωραία, παιδιά, δηλαδή έλεος. Καλά, εντάξει, εγώ θα κερδίσω μόνη μου. Θα κερδίσω μόνη. Έχω μετά τον γκουρού, ο οποίος εμφανίστηκε στη ζωή μου χθες για 6 λεπτά και εξαφανίστηκε μετά το βράδυ κάπου. 6 λεπτά κάθισε, είπε δύο ιστορίες, έφυγε. Το που λέει αυτό. Τέλος πάντων, ξεκινάμε την εκπομπή με αρκετή καθυστέρηση λόγω χορηγιών και τα λοιπά που είναι φίλοι μας και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει παιχνίδι στην Κρήτη.
Περιμένουμε την αποστολή αρχικά. Περιμένουμε την αποστολή από στιγμή σε στιγμή. Το έχουμε μια εικόνα. Ο Λουτσέσκου το κατήρισε τελικό. Καλά, εννοείται. 27 τελικούς είχε ακόμα. Κοίτα, είχα χθες το βράδυ μια συζήτηση με τον Νίκο Μεσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο εδώ και εγώ τους έλεγα ότι συμφωνώ. Τα παιδιά, ας πούμε, έλεγαν ότι είναι λίγο περιβολικό. Εγώ νόμιζα ότι είπε με την άποψη ότι. Όχι, ρε παιδί μου, σαν αντίπαλο τον Όφη. Με την άποψη ότι πρέπει να ξεκινήσει με νίκη για να πα μετά με καλή ψυχολογία στα υπόλοιπα που είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί τώρα, άμα κάνει μια γκέλα. Αγάπη, άκου την αλυσίδα, ποια είναι. Χτύπα ξύλο, κάνει μια γκέλα. Κακή ψυχολογία. Παίρνουν ψυχολογία οι αντίπαλοι. Ωραία. Παίζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ σαν να μην υπάρχει αύριο. Κερδίζει, Όφη. Κάνει το 3 στα 3. Έχει περάσει από δύο έδρε δυνατέ. Στα τρία πρώτα παιχνίδια. Ωραία. Δηλαδή έχει περάσει από εκεί που οι άλλοι ενδέχεται να γκελάρουν. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Αν όχι και στα δύο, σε ένα από τα δύο. Ωραία. Τους προκαλείς πίεση σε παιχνίδια που είναι must win για αυτούς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιόνιο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Μουλοχτές ομάδες και οι δύο στη μέρα τους μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Ωραία. Μετά καπάκι. Έρχεται η ΑΕΚ, αν ένας από τους δύο τέλος πάντων γκελάρει, ή η ΑΕΚ γκελάρει, ξέρω εγώ, απέναντι στον Πανιόνιο, έρχεται και παίζει αυτή μας το παιχνίδι στην Τούμπα. Δηλαδή, δεν είναι, το παιχνίδι είναι τελικός. Έχει δίκιο ο προπονητής. Και εδώ δεν αμφισβητούμε τον προπονητή. Εκτός αν ξαναβάλει ξανά Μάτος με γουάρτα δεξιά. Εκεί το αμφισβητούμε. Αν το ξανακάνει αυτό το λάθος. Είναι τελικός, παιδιά. Γιατί είναι τελικός, γιατί. Πώς το λένε. Ανοίγει σε οποιαδήποτε γκέλα σε αυτό το timing. Ανοίγει κουβέντα κακή για το group. Και από την εικόνα που έχουμε Σταύρο μέχρι τώρα, δεν λες ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με πολλές απώλειες βαθμών. Δεν είναι, όταν δεν θα έχουμε. Όταν τα και τα εξαπέρικα από δίπλα. Τον Ολυμπιακό δεν ξέρουμε, αλλά φαίνεται να έχει καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βασικά. Είναι καλύτερη ομάδα σίγουρα από την ΑΕΚ. Σίγουρα είναι καλύτερο από τον περσινό Ολυμπιακό, άρα δεν θα έχει τόσες πολλές απώλειες. Άρα δεν μπορείς να αφήσεις βαθμούς. Πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Πιο δύσκολο το πρωτάθλημα γιατί ξεκινάς ως φαβορί. Αδιαφύλλο νίκητο και αυτό σημαίνει αυτομάτως για οποιοδήποτε αντίπαλο έξτρα κίνητρο. Και το μείον 2, είναι το μείον 2. Σημαντικό πολύ. Είναι ότι η ΑΕΚ έχει τέλος πάντων την αύρα των ομίλων του Champions League, όχι βέβαια το ρόστερ, αλλά έχει μια αύρα πάλι. Και ο Ολυμπιακός είναι κανονική ομάδα σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν μην τρελαινόμαστε. Τελικώς απλά. Ωραία, ναι, δεν είναι. Το πρωτάθλημα είναι μια διαδικασία τεράστια, θα κάνεις και γκέλες, αλλά. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, η αυριανή είναι εκτός προγράμματος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Όφη είναι μια ομάδα που μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει εύκολα, που παίζει πρώτη φορά, μάλλον μετά από 3,5 χρόνια στο Γιατί Κουλέ, που έχει ένα timing εξαιρετικό λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σε καμία των περιπτώσεων ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπει με την έλλειψη ενέργειας, με την έλλειψη ενέργειας που είχε στα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης και. Πανιόνιο. Με Πανιόνιο. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι, επειδή έχω δει και τον Όφη, ξέρω και τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω πώς θα πάει. Να κλείσουμε λίγο με Λουτσέσκου. Είπε για τον Πρίγιοβιτς ότι είναι ο πρώτος μας σκόρερ, σαφώς και είναι σημαντικός, αλλά έτσι είναι, λέει, το ποδόσφαιρο. Θα υπάρχουν και απώλειες, τραυματισμοί, τιμωρίες. Έχουμε το υλικό να τα απεξέλθουμε. Γιατί δεν αφήνεις να το πάμε μετά. Μετά. Πάνω σε αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, εγώ έχω να σου πω και ένα πέντε. Τι εννοώ, απώλεια ο Πρίγιοβιτς. Ωραία, ένα ερώτημα που θέτω αφού πάμε στο διάλειμμα. Καλύτερη ισορροπία έχεις χωρίς Πρίγιοβιτς με Βαρέλα ή με Πρίγιοβιτς και χωρίς Βαρέλα? Το κρίσιμο, μην απαντήσεις. Το κρίσιμο ερώτημα για μετά το διάλειμμα και να πούμε βέβαια τον κόσμο ότι καταφέραμε να φορέσουμε την ίδια μπλούζα με το Στέργιο. Φοβερό. Η σημαντική είδηση της ημέρας. Ναι, δηλαδή έρχομαι εδώ. Αν ήμουν αγκόμενα, είχε μαχαιρωθεί. Δική σου ευθύνη, καλό. Φαντάσου τώρα, αγάπη, να ήταν η Ελένη. Εγώ θα εδώ. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δεν ευθύνομαι εγώ για τα περσινά σου ψώνια στο Ναϊμέγγεν, νομίζω, που πήρες την ίδια μπλούζα σε 8 χρώματα. Άκου να δεις. Δεν ήταν στο Ναϊμέγγεν πρώτα απ' όλα. Στο Κρόνικεν Γερμανία ήμασταν. Δεν ήμασταν Γερμανία, στο Ολλανδικό, στο χωριό εκεί που ο συνάδελφος έχασε ήμασταν την πρίκα του. Το εμπορικό. Ολλανδία ήμασταν. Ολλανδία, ναι. Στο Φέρλο ήμασταν. Α, στο Φέρλο. Στο Φέρλο και πήγαμε εκτός στη Γερμανία.
Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ναι, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και φέτος και με σταμάτησε η αστυνομία. Ναι, επειδή δεν είχε τίποτα πάνω στο Σταύρο. Του σούπερ μάρκετ, ναι. Του σούπερ μάρκετ, όχι του Κώστα. Ναι. Και ήθελα να δείξω ότι είμαι νοικοκύρης και ο Γερμανός αστυνομικός δεν έφαγε από τον πρόλογο μου. Κοίταξε, ίσως ήταν η πρώτη φορά που είπες 10 αστεία, 10 ατάκες φωτιά και δεν. Δεν έπιασε μία. Ούτε κούνησε το χείλο στα μάτια μισό χιλιοστό. Και σας ευχαριστούμε πολύ, γυρίστε πίσω. Δεν, ναι, τη γερμανική αστυνομία μάλλον πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο. Ήταν και το σκεπτικό του Στέργιο, ωραίο ρε παιδί μου. Τρέχεται μέσα στο γραφείο και μου λέει και σκέφτηκα το πρωί. Έβαλε χθες την μπλε. Δεν θα βάλει σήμερα την άσπρη. Και έρχεται την άσπρη. Το σκέφτηκε όμως, ρε. Δηλαδή σκέψει τώρα. Φοράσαμε την ίδια μπλούζα, αυτό πρέπει να φωτογραφηθεί λίγο. Ωραία, λοιπόν. Όχι, θα το κάνουμε live το story. Περίμενε. Η αμήχανη στιγμή που διαπιστώνεις ότι ο άνθρωπος δίπλα σου είχε την ίδια μπλούζα με σένα και την έβαλε η μέρα γιορτής. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τα ακούσαμε ζωντανά, γιατί είμαστε ζωντανές εκπομπές, έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε πολλά περισσότερα. Να πούμε λίγο για σκέψεις ενδεκάδας, για Λουτσέσκου, για Πρίγιοβιτς, τι είπε για Καρέλη, Βέρμπλουμ. Έχουμε πολλά. Έχουμε μετά να συνδεθούμε με Μοσχοβίτη, Ραφαήλ. Λοιπόν, πάμε και στο διάλειμμα. Εκλεκτό καλεσμένο μετά το φυσικά διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, FM γράφετε, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ Τσέλσι και το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Στις 2 κληρώνουμε 3 εισιτήρια. Οπότε προλάβετε, γιατί νομίζω από Δευτέρα μετά πάμε για εισιτήρια σιγά-σιγά. Οπότε τελευταία στέλνετε για να διεκδικήσετε. Έλα, έλα λίγο να συνέλθουμε. Πολύ, δε, βλέπω έλλειψη χημίας βλέπω. Αρχίσαμε με τις γιορτές με αυτά να πούμε. Εδώ οι άλλοι βάλαν κωδικό στον υπολογιστή. Σιγά μην βγουν τα κρατικά μυστικά ρε. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό. Δεύτερη μέρα σε ρίπη με παίρνεις την ώρα που έχω εκπομπή. Να μου πεις χρόνια πολλά να υποθέσω. Θα σε πάρω για το θέμα μας μετά. Είσαι στον αέρα. Πόσες είστε? Πάρα πολλές. Όλες, όλες. Τώρα μαζεμένες πόσες είστε? Τώρα είμαι στο ταξί και πηγαίνω στη φίλη μου. Ωραία, όταν μαζευτείτε όλοι, βάλετε μια γυμνή και στείλτε μου για χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Φιλιά. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το χειρότερο όλο είναι θα το κάνουν, πιστεύω. Ωραία. Να ξέρουμε τι θα αντικρίσουμε σε λίγη ώρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας απασχολεί. Κοίτα, περιμένουμε ακόμη την αποστολή. Το μεταξύ προπόνησαν στις 9.30. Είναι μία παρατέταρτο. Δεν έχουμε ακόμα. Δύσκολο να βγει η αποστολή. Δεν έχουμε ακόμα κάτι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, φίλε. Πλέον όχι. Έχουμε, ναι, έχουμε μια εικόνα. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές. Μια εικόνα του τηλεφώνου η Μαριλής δεν έχει του καλεσμένου μας. Ναι, μισό. Ναι. Απάντησε λίγο μέχρι να βγει ο καλεσμένος μας στο ερώτημα που έθεσες. Τι? Για την ισορροπία. Ναι, ρε φίλε, έχω να διαλέξω. Η εικόνα των δύο αγώνων, χωρίς Βαρέλα, δεν εξετάζω ποιος πήγε στη θέση του. Ωραία. Με Πρίγιοβιτς. Εντάξει. Και έχω την επιλογή τώρα αναγκαστικά να μείνει ο Πρίγιοβιτς εκτός και επιστρέφει ο Βαρέλα. Με 10 χέρια προσυπογράφω το δεύτερο. Να γυρίσει ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα προκαλεί τεράστια ισορροπία στην ομάδα μας. Αλλάζει την εικόνα. Απλά επειδή ο Πρίγιοβιτς είναι τα γκολ, έχουμε το μεγάλο ερωτηματικό του κατά πόσο ο ΑΚΠΟΜ θα μπορέσει να δώσει αυτό το στοιχείο. Μπορεί να δώσει βέβαια άλλα στοιχεία, εντάξει. Αλλά αν είναι να βρω έναν λόγο που ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή ισορροπία στα μάτς με Αστέρα Τρίπολης και Πανιόνιο, εκτός της ενέργειας που του έλειπε λόγω των αγώνων του Champions League, που ήταν υψηλής έντασης, ένας λόγος πολύ σοβαρός για την εικόνα των δύο, δύο παιχνιδιών πρωταθλήματος ήταν η απουσία του Βαρέλα στην άμυνα, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας στην πίσω ζώνη. Κακά τα ψέματα, ναι, στη δημιουργία ομάδος και ο Βιερίνια είναι πιο σημαντική, αλλά στο κομμάτι άμυνας είναι αυτός που καθαρίζει τις φάσεις μαζί με τον Κρέσπο. Έχουν εκπληκτική χημεία οι δυο τους και προκαλούν και μάλλον προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ηρεμία γενικά στο σύνολο. Μια χαρά θα τα πάει και ο ΑΚΠΟΜ, μια χαρά θα τα πάει και ο Καρέλης, που νομίζω θα είναι αποστολή. Θα ήθελε ο Λουτσέσκου ότι είναι σωματικά 100% έτοιμος. Δεν γίνεται να μην είναι αποστολή, γιατί χρειάζεται επιθετικό στον πάγκο, ρε φίλε. Και να πανηγυρίζουμε που πήραμε τον Καρέλη και έχουμε τρεις.
και δεν πήραμε έκτο εξτρέμ. Και να επαναλάβουμε ότι είναι επιθετικός ο Καρέλης, γιατί μερικοί αμφιβάλλανε από προχθές που βγήκε ο τραυματισμός του Πρίγιοβιτς ότι δεν έχουμε επιθετικό φέτος. Όχι, είναι επιθετικός ο Καρέλης. Ναι. Και ο Ακπόμ, ρε παιδιά, δηλαδή δύο έχουμε. Δεν, ναι. Τι, δεν υπάρχει κανένας. Όχι, όχι, όχι. Πέρασε η χρονιά η περσινή, τη βγάλαμε με δύο κακός. Φέτος που είναι περισσότερα τα παιχνίδια, έχουμε τρεις. Είμαστε μια χαρά. Έτοιμος λοιπόν ο Καρέλης και είπε ο Λουτσέσκου δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος ο Βέρμπλουμ. Ναι, γιατί είναι άλλο το κορμί και άλλη θέση. Αλλά νομίζω ότι θα ταξιδέψει και αυτό στο Ηράκλειο. Ανάλογα ποιους ξένους θα διαλέξει. Αυτό είναι και αυτό το θέμα και είναι που το συζητούσαμε και έξω. Έχουμε έξι. Mm-hmm. Είναι Μάτο, Σάκοφ, Ζαμπά, Ουάρντα, Χατσερίδη, Μαουρίσιο. Ο Ζαμπά είχε μείνει εκτός στη Νέα Σμύρνη. Δεν νομίζω ότι μένει εκτός και μάλιστα είναι και στις δοκιμές αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Οπότε. Κάτι μου λέει για Σάκοφ. Ναι, αυτό συζητούσαμε. Να πάει δηλαδή Μαουρίσιο, Κάνιας και Βέρμπλουμ. Θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο μετά. Πάμε στον καλεσμένο μας που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει την γνώση του από ΠΑΟΚ με την γνώση του από ΟΦΗ και αναφέρουμε στον εξαίρετο συνάδελφο και φίλο και πάρα πολύ καλό αρθρογράφο του SDNA, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, κοκκίνησα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια τώρα τυπικά. Είναι κατά βάση πιστεύω ότι δεν τη βρίσκεις και τέτοια. Θα σε κεράσω ρακές έτσι κι δεν χρειαζόταν. Καλά λόγια. Έλα με το καλό και. Φίλε, δεν τα χάνω εγώ αυτά. Αυτές τις αποστολές δεν θα με δεις ποτέ να απουσιάζω. Ναι, αλλά έπρεπε να έχεις έρθει από σήμερα που έχουμε ωραία ανοιξιά. Έχω τη γιορτή, αυτά τα χριστιανικά μας φάγανε, φίλε. Τι να κάνω. Χρόνια πολλά, είδες. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο. Με υγεία να σε αντέχουμε. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το βασικό. Με υγεία εμείς να σε αντέχουμε. Ναι. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ. Βασικά επειδή. Ναι, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Θα δούμε ΠΑΟΚ καταρχήν. Εμείς παχούσαμε του Ηρακλείου, γι' αυτό από μόνο του είναι ευχαριστώ γιατί μας έχει λείψει. Δεν κατάφερα να ανέβω στα μάτια του καλοκαιριού που πολύ θα ήθελα. Οπότε θα είναι η πρώτη γεύση από το φετινό ΠΑΟΚ που θα πάρω και ανυπομονώ για να είμαι ειλικρινής. Ωραία, πάμε στα σημαντικά θέματα, Κώστα μου, γιατί μάλλον δεν έχεις καταλάβει σε ποια εκπομπή συμμετέχεις. Ο καιρός πώς είναι εκεί, παραλία πάμε. Λοιπόν, μέχρι χθες έριχνε καρέκλες. Σήμερα έχει βγει ήλιος πάλι. Η θερμοκρασία είναι σχετικά πεσμένη για τα δεδομένα του Ηρακλείου, που σημαίνει δηλαδή πεσμένη 25 βαθμούς το βράδυ. Έτσι. 25 βαθμούς το βράδυ, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Δηλαδή τη μέρα πλησιάζουν το 30, ναι, και τις καλύτερες θάλασσες. Παραλία πάμε. Ναι, ναι, ο Σεπτέμβριος έχει τις καλύτερες θάλασσες. Ωραία, φίλε, ωραία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα σήματα. Φαντάζομαι το συζητήσατε και πριν, δεν έτυχε να σας ακούσω ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική στιγμή για τον Όφη. Αυτό που έγραψε και στο SDNA πριν από λίγο. Δηλαδή είναι ένα timing επιστροφής του Όφη και παράλληλα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι ιστορική συγκύρια. Στο Ηράκλειο ζουν ιστορικές μέρες. Το πράγμα έχει κρατηθεί σχετικά χαμηλά, δηλαδή δεν έχει παίξει πολύ και στα κεντρικά μνημεία. Αλλά φαντάσου ότι ούτε εδώ. Ας πούμε, γίνεται, ξέρεις, ασχολούνται όλοι με αυτό, αλλά βγαίνουν λίγες πληροφορίες προς τα έξω, κυρίως διότι τα παιδιά που τρέχουν το project, ο Ηλίας Μποτσανίδης και οι δύο Σαμαράδες, είναι φιδωλοί. Δεν είναι άνθρωποι που θα βγουν και θα αρχίσουν να μοιράζουν, ξέρεις, υποσχέσεις δεξιά-αριστερά. Δεν δίνουν συνεντεύξεις, δεν κάνουν δηλώσεις παρότι τους κυνηγάνε όλοι. Οπότε υπάρχει μεν, ξέρεις, χαρά και ανυπομονησία. Απ' την άλλη υπάρχει και μια περιέργεια. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα τι πληροφορίες έχουμε για τον νέο επενδυτή. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν έχει ήδη πάνω από το 70% των μετοχών. Ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ήδη ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, είναι ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ. Ναι. Παρέωσαν περισσότεροι μέτοχοι τις μετοχές τους δωρεάν, χωρίς να ζητήσουν αντάλλαγμα. Υπήρχε ένα κονσόρτσιουμ ουσιαστικά που το λένε στο χωριό μου. Ναι. Από ξενοδόχους, Ηρακλειώτες και επιχειρηματίες που κάνανε... Και επιχειρηματίες, ναι, κάποιοι, ναι, εκ των οποίων πολύ ισχυροί, οι οποίοι όμως δεν άντεχαν άλλο. Έτσι, δηλαδή, ήρθε ως μάνα εξ ουρανού η επένδυση, γιατί το να τεμπλακεί θα τον, τον αφήσει, ας πούμε, στα χρέα του λουτρού ή με χρέη, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν και γι' αυτό κατέληξε στην ΓΑΜΑ Εθνική, μετά δεν καλό περνάς στο Ηράκλειο. Έτσι, θα ήταν δύσκολο για αυτούς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Ηράκλειο. Οπότε το γεγονός ότι μπορούν να τεμπλακούν δίνοντας τις μετοχές τους σε έναν άνθρωπο που φέρνει όραμα και προοπτική, ήταν για αυτούς το καλύτερο δυνατό και γι' αυτό οι περισσότεροι δεν ζήτηκαν και λεφτά. Τα έδωσαν, το έδωσαν δωρεάν. Το αυτό που έχουμε χειροπιαστό στα χέρια μας είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ο Ηλίας που ανέλαβε ήδη εκτελεστικός διευθυντής της ΠΑΕ, που σημαίνει ότι τρέχει πια όλο το project. Έτσι, κάνει καθημερινές στο Ηράκλειο. Εχθές ήταν μάλιστα και στα δύο ωράκια
στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία, στο μπάσκετ. Το δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πληρώθηκαν όλοι άπαντες. Χθες πληρώθηκαν όλοι. Χρέη μιλάμε από την προηγούμενη χρονιά, έτσι. Η οικονομική κατάσταση του Νόφη δεν ήταν καλή. Δεν έβγαινε προς τα έξω και αυτό οφείλεται στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Νόφη, έχει κάνει από πέρυσι, είναι λατρεμένος, να ξέρετε, στο Ηράκλειο. Η 4 δηλαδή βάζει πλάτη και θα τον υπερασπιστεί απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθήσει αυτή τη στιγμή να τον του επιτεθεί. Διότι πέρυσι, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά οικονομικά, κράτησε την ομάδα όρθια. Κρατούσε ο ίδιος τους παίχτες να μην κάνουν προσφυγές. Έβαλε πλάτη, τους κράτησε ενωμένους, με αποτέλεσμα να κάνουν από ένα σημείο και μετά μια εξαιρετική πορεία που έφερε και το πρωτάθλημα στην Ευρωπολή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, Κώστα, ότι σε κάποια φάση έσκαγε μία προσφυγή πίσω από την άλλη και μιλάω με έναν ομιλήτη και μου λέει: Σταύρο, είναι συνειδητό αυτό που γίνεται. Φεύγουν τα συμβόλαια τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν και δεν έχουν διάθεση να το κάνουν. Σωστό ήταν. Ναι, και ουσιαστικά μένει ένα γκρουπ ισχυρό για να παλέψει για την άνοδο. Όπως και έγινε εν τέλει. Έτσι έγινε και παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δεδομένα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο ισχυρό και πλέον έχοντας και ανθρώπους της γενιάς και ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να συζητήσει και για το ποδοσφαιρικό project, έτσι, πέρα από το επιχειρηματικό. Έχουμε τον Ηλία τον Μπουτσανίδη να τρέχει και να κάνει τις συναντήσεις δεξιά-αριστερά προσπαθώντας να βάλει όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παίχτες πληρωμένους μέχρι τελευταία δραχμής. Μάλιστα σε μια έτσι, χθες ας πούμε, που τον συνάντησα στο γήπεδο και κάναμε μια συνάντηση, μια συζήτηση στο πόδι, μου λέει ότι για τον Όφη πλέον αυτό, εμείς δεν το ανακοινώσαμε ότι πληρώθηκαν, διότι για τον Όφη αυτό πλέον δεν θα είναι είδηση. Είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί μια εταιρεία να λέει ότι πληρώνει τους εργαζομένους της. Εμείς για μας αυτό θα είναι δεδομένο, δεν θα χρωστάνε ποτέ πουθενά και δεν θα χρειάζεται να το συζητάμε περισσότερο. Αυτή είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Ναι. Για τον Όφη, αλλά νομίζω και για πολλές ομάδες. Το ζήσαμε και εμείς αυτό. Πλέον δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ η λέξη πληρώθηκαν οι παίκτες. Όλα αυτά συνδυάζονται με το γεγονός ότι είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Όφη Super League, μετά από δύο εκτός. Το 2-2 στην Ασμυρνική την ήταν στο Αγρίνιο και με μέτρια εμφάνιση. Καταλαβαίνεις ότι κατά 99,9% πάμε για sold out. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Νομίζω θα πολλούνται και αύριο οι στήριξοι από το γήπεδο. Αλλά θα είναι 7-8.000 κόσμος. Μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ΠΑΟΚ και για τη συγκυρία με την οποία κατεβαίνει στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε και με το, το εξής. Ο Όφη δύο παιχνίδια δεν έπαιξε στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ, πολλά παιδιά από τον ΠΑΟΚ δεν έχουν εικόνα του τι σημαίνει γιατί κουλέ. Ναι, είναι και ένα ιδιαίτερο γήπεδο, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να, άμα δεν το ξέρεις, μπορείς στην αρχή να σε αγριέψει. Ακριβώς αυτό, ότι αν δεν έχεις εικόνα του τι συμβαίνει, μπορεί να ευνηδιαστείς, είναι πολύ κοντά οι κερκίδες, είναι πολύ κλειστός χώρος. Είναι μικρός ο αγωνιστικός χώρος. Θέλει δηλαδή τεράστια προσοχή. Είναι ορισμός αυτό που λέμε γήπεδο κλουβί. Είναι ορισμός αυτό που λέμε γήπεδο κλουβί. Αλλά ποδοσφαιρικά μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε ένα διάστημα. Η κατάσταση είναι το χορτάρι, για να σου πω την αλήθεια. Επειδή δεν τον έχουμε δει τον Όφη ακόμα φέτος εντός. Πέρυσι είχε κάποια προβλήματα. Το καλοκαίρι έγινε μια επανασφορά. Νομίζω δεν πέτυχε. Υπήρχαν κάποια τέτοια θέματα. Και έχω μια επιφύλαξη για την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων. Στα φιλικά δεν ήταν καλός πάλι, αλλά λέγανε ότι στα επίσημα θα είναι. Να το δούμε στην πράξη. Σημαντική παράμετρος και αυτή, γιατί κατά τα ψέματα πάω και την τεχνική ομάδα. Βέβαια. Πρόσκομο τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ζυγαριά, έτσι. Ο Όφη το καλοκαίρι κινήθηκε στα μέτρα που μπορούσε να κινηθεί χωρίς Μπούση, χωρίς τον Μάικ Μπούση, με μεγάλο μέτοχο. Χωρίς δηλαδή ένα επιχειρηματία να βάζει δεσλά. Που σημαίνει ότι έχει φτιάξει ένα ρόστερ, θα έλεγα μέτριο, δηλαδή με αδυναμίες, με κάποια προβλήματα συγκεκριμένα που το είδαμε και δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω στη Νέα Σμύρνη ήταν καλούτσικο, στο Αγρίνιο δεν ήταν καλός. Στο Αγρίνιο, φίλε, εγώ πιστεύω ότι δείξανε αυτό. Δηλαδή τώρα ένα εμίχρονο το πέταξε στα σκουπίδια χωρίς κανένα λόγο. Ναι, ναι. Φαντάζομαι σε σχέση με το Αγρίνιο, ακριβώς επειδή υπήρξε αλλαγή, για παράδειγμα, όταν έφυγε ο Πλατέλας και μπήκε ο Ντίνας, ο Όφη ήταν καλύτερος. Έχω την υπόψη ότι αύριο θα ξεκινήσει ο Ντίνας αντί για τον Πλατέλα. Αλλά επίσης έχει την απουσία του Αργεντίνου αυτού, να Μαγιάδο. Ναι, ναι, μια εγκληματική φάτσα λίγο στο. Πιστεύω ότι αν του πει ο προπονητής, βάλα τη μάνα σου στο γόνατο, θα το κάνει. Δηλαδή, μιλάμε τον είδα. Δηλαδή, πραγματικά, φίλε, τη δίνει. Όχι, τι κάνει κακά, μια χαρά κάνει. Αυτό το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, αυτό τέτοιο διπλωματικό χάφι. Ναι, ναι. Και το ζήτημα είναι τώρα ότι δεν έχει τέτοιο παίχτη. Καταλάβες, δηλαδή, αυτό που έχει και ένα. Φαντάζομαι ότι ενδεχόμαστε να παίξει ο Παπαθεριανός.
το οποίο δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τέτοιο, τέτοιο χαρακτηριστικό. Όχι, φίλε, αλλά είναι Έλληνας, ξέρει το ποδάθλημα, ξέρει τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, εντάξει, μπορεί να παίξει και ο Νάσος, ένας πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής εκεί. Πάντως έχει θέματα, δηλαδή επίσης έχει θέμα στην επίθεση. Ο Βουό δεν ήταν καλός στο αγρίο και γενικώς δεν ξέρω. Τον αν μίλησα, φίλε, γι' αυτό άστο τώρα, τον μίλησα τις προάλλες και επειδή όταν μιλάω κάποιον μπορεί να βγει ο Μαύρος Βαμπάστεν, το σταματάω εδώ. Ναι, το σταματάω εδώ γιατί πραγματικά. Υπάρχει βέβαια ο Αραβίδης, έτσι, πίσω, ο οποίος τον χρησιμοποίησε λίγο στα άκρα από Παπαδόπουλο στο Αγρίνιο. Αλλά δεν αποκλείει να ξεκινήσει και στην κορυφή της επίθεσης. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα πάει σε μεγάλες αλλαγές. Δεν θα πάει σε μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή θα ξεκινήσει πάλι με 4-2-3-1, ας πούμε. Δηλαδή με τον Στρέζο, με τον Αργυρό. Ο οποίος έχει τρομερά στοιχεία, φίλε, αλλά είναι πολύ κοντός. Ναι, αλλά πρόσφατα τώρα έχει φάει δύο γκολ ο άνθρωπος. Δύο ίδια γκολ. Διώχνει την μπάλα σε φάουλ και στις επαναφορές τρώει γκολ. Και στο Αγρίνιο και, στη... και στην Νέα Σμύρνη. Και λες τώρα, είτε πάει κάτι δεν πάει καλά στις γκέλες του απομακρύνθηση, που δεν νομίζω, ή η άμυνα λίγο έχει τα θέματα της. Και εκεί τα δικά μας τα παιδιά δεν θα παίξουν βέβαια. Ο Βαδελιανίδης και ο Μιχογεβίτς στην άμυνα, παρότι το δίδυμο του Παπάζογλου με τον Ποτουρίδη έχει προβλήματα μέχρι στιγμής. Ο Κομεσίδης δεν έπαιξε το πρώτο. Δεν θυμάμαι να σου πω. Ο Κομεσίδης και έπαιξε το πρώτο. Πάντως, προκειμένου μάλλον πάλι θα πάμε για Παπάζογλου Ποτουρίδη, Αργυρόπουλο και Βολάκη Στάκρα, Κυριακίδη και Παπασταγιανό. Δεν βάζει Κοροβέση ούτε τώρα. Βάζει τον Βολάκη. Ναι, θα τον βάλει στα αριστερά. Ναι, ο Βολάκης δεν είναι κακό στο Αγρίνιο. Αν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και στα χάφ όμως τον Κοροβέση. Ναι, και εγώ ναι. Ο Κοροβέση είναι αυτό που μπορεί να παίξει και στα χάφ. Ο Νέιρα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, ο οποίος θα παίξει πίσω από την τριάδα της επίθεσης. Ο Αργεντίνος που έβαλε τα γκολ στη Νέα Ζημίρνη, το ένα μάτι εξαιρετικό. Στο Αγρίνιο δεν ήταν τόσο καλός, αλλά είναι παίκτης που σε αυτό το μέθο μπορεί να κάνει διαφορά. Είναι από αυτόν περιμένει την ενέργεια δηλαδή. Που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και πίσω από τον Βουό ή τον Άραβιδη θα είναι πάλι ο Κουτσιανικούλης και υποθέτω Ντίνας και όχι ο Πλατέλας. Ναι. Αλλά όφη είναι μια ομάδα που υποψιάζομαι επίσης θα δώσει στον ΠΑΟΚ την μπάλα όπως γίνεται συνήθως. Θα προσπαθήσει να παίξει στην αντεπίθεση. Αν και ξέρεις το γιατί κουλέω όπως λες και εσύ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο καμιά φορά σε βάζει στο ρυθμό του. Δηλαδή πρώτο εντός έδρας μάτς. Και αυτό το λέω για καλό για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει με ενθουσιασμό και πάμε και ξέρεις, δεν μάθαμε και όλοι μπροστά και τέτοια. Ναι. Άμα και το κάνει αυτό, ναι, λέω, δύσκολα λέω, όφη. Ναι. Είναι και μικρό το γήπεδο, ρε φίλε. Βγαίνεις κατευθείαν, δηλαδή δεν ξέρεις πότε είσαι πίσω από την μπάλα, μετά βγαίνεις, μετά κάνεις. Δεν είναι. Βοηθάει μπορείς... ξέρεις, και στις φύξεις των σχέσεων. Δηλαδή συζητάς με τον ποδοσφαιριστή, να πάει να κελέσει πλάγιο, του λες διάφορα πράγματα αν θέλεις. Τι κάνεις, πώς περνάει η οικογένεια. Έχουμε γενικά χαρακτηριστικές σκηνές. Κάποτε είχε φάει μπάτσο, δεν θυμάμαι ποιος ο Μαυρίας νομίζω. Του Παναθηναϊκού, κανονικά είχε φάει μπάτσο από την κερκίδα. Ναι, φτάνεις. Ναι, ναι. Έχουμε τέτοια. Αλλά ξέρεις, το κλίμα στο Όφη ΠΑΟΚ είναι πάντα λίγο. Τώρα θα ελπίζω, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι, να μην το παρεξηγήσουν. Οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι καλές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει άμα και άμα αύριο ή πόλεμος, έτσι. Εντάξει, αυτό το χρησιμοποιούν, ρε φίλε, όλοι όσοι θέλουν να δικαιολογήσουν, να μειώσουν τη δυναμική μιας νίκης ή να αυξήσουν τη δυναμική μιας ήττας. Δηλαδή, όταν έχεις καλές σχέσεις με κάποιον, πας να παίξεις π.χ. στον Πανιόνιο. Έλα ρε με τα φιλικά, κερδίζεις 0-1. Έλα ρε, δικό σου παιχνίδι πήρατε. Ούτε δικό σου παιχνίδι. Ναι, έρχεται 1-1. Ούτε δικό σου παιχνίδι δεν πήρατε. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η win-win κατάσταση. Ναι, win, ό,τι και να γίνει, δεν ξεχωνείς. Ναι. Αυτό με τρελαίνει εμένα, δικό σας πρωτάθλημα χάσατε πέρσι. Εκεί θέλω να μου πει το κράτος, έχεις 5 ευρώ να τον πυροβολήσεις χωρίς κανένα κόστος. Χωρίς κανένα. Να σου πω και μια τελευταία παράμετρο που ίσως παίξει και αυτή κάποιο ρόλο. Στο Ηράκλειο κυκλοφορούσαν πολλά σενάρια. Το καλοκαίρι όπως κυκλοφορούμε πάντα πριν εμφανιστεί η ομάδα του Ηλία Πουρσανίδη και τα λοιπά. Τα οποία ενέπλεκαν τον Όφη. Γιατί πάντα μια ομάδα σαν τον Όφη στο μυαλό ορισμένων πρέπει να ανοίξει σε κάποιο άρμα. Με δεδομένο λοιπόν ότι πήρα δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, αμέσως τον έδωσαν στο άρμα του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει περάσει στους ποδοσφαιριστές και στις συζητήσεις αυτές, γιατί ξέρεις, πολύ είναι μικρή. Κυκλοφορεί στα καφέ, ακούς διάφορα. Και υποψιάζομαι ότι θα υπάρχει και θέμα αποδείξεων. Δηλαδή θα υπάρχει ένα. Μα γι' αυτό είναι ο λόγος που βγαίνουν τα σενάρια. Ναι, το ξέρω. Μα, δηλαδή, εγώ αν είμαι αλήτης και δεν σέβομαι τον Όφη, παραμονές του αγώνα με τον Όφη, θα πω ότι ο επιχειρηματίας που είναι του Όφη είναι κολλητός του Μαρινάκη. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, έτσι γίνονται από αυτούς που τα δουλεύουν αυτά.
αυτούς που παίζουν με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πάντως το ξέρω, το άκουγα όλο το καλοκαίρι και επειδή υποτίθεται ότι γράφω για τον ΠΑΟΚ και μιλάω με κάποιους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ, με ρωτούσαν τι γίνεται, ξέρω εγώ, αν δίνει ρούβλια κτλ. Του έλεγα, ρε, μην μασάτε αυτές τις ανοησίες, ας πούμε. Υπήρχε κυκλοφόρηση στην πόλη, πέρασε λίγο αυτό. Οπότε μεταξύ άλλων βάλτε και αυτή την παράμετρο. Τη βάζω, εννοείται, αν παίξει ρόλο. Τη βάζω, απλά πάντα προσπαθώ να έχω το ποδοσφαιρικό κομμάτι πιο ψηλά από όλα τα άλλα. Αυτό είναι. Και εντάξει, ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι και σαφώς καλύτερη ομάδα στον Όφη. Όλα παίζουν ρόλο και ο ενθουσιασμός και το γήπεδο και το γιατί κουλέ. Αλλά αυτές οι νίκες είναι οι νίκες που στο τέλος της χρονιάς μπορούν να δώσουν πρωτάθλημα. Διότι κανείς δεν θα περάσει εύκολα το γιατί κουλέ. Και έχετε υπόψη σας ότι ο Όφη σταδιακά θα δυναμώσει κιόλα. Δηλαδή θα γίνει μια ομάδα η οποία μπορεί στο τέλος της χρονιάς θα έχει καλύτερο ρόλο από αυτό που έχει τώρα. Ωραία. Για να επιστρέψουμε σε σοβαρά πράγματα, όσο μιλάμε έχεις και με ψυχάλα. Όχι, ήλιο, έχουμε ήλιο, μη φοβάστε όλα. Ωραία, ωραία. Και ποιες παραλίες είναι καλές εκεί, Κώστα μου? Θα τα πούμε, θα πω από κοντά, θα σε ενημερώσω. Θα με κατευθύνεις? Εμένα τον καράβλαχο Θεσσαλονικιό που θα κατέβω στο νησί. Θα σε ενημερώσω υπεύθυνος. Ωραία. Και θα διαπιστώσεις ότι όχι απλώς η Κρήτη είναι καλύτερη από τη Χαλκιδική, αλλά σαν την Κρήτη δεν έχει. Έτσι για να ξέρετε. Εγώ με τη Χαλκιδική φίλε δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση, λίγο σε δεύτερο πόδι δουλεύω. Αναγκαστικά, αλλά τώρα που δεν ράτσαν με τα κουνούπια τα οποία είναι περισσότερα από ότι τα μόρια γενικότερα στον πλανήτη. Αυτό το έχουμε και εμείς, προετοιμάσου. Ναι, να δουλέψω αουτάν και τέτοια. Προετοιμάσου, είναι κράτα τα συμπράγματα. Βέβαια, σε κατεβάλλω. Χρόνια πολλά, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την συνομιλία. Φιλιά πολλά. Κώστας Κεφαλογιάννης, απίστευτος αρθρογράφος, εξαιρετικό παιδί, επίπεδο πολύ υψηλών προδιαγραφών και βέβαια μια από τις καλύτερες συνεργασίες που είχα όταν ήμασταν στην Εξέδρα, από τότε που ήμασταν στην Εξέδρα, γιατί ακόμα είμαστε μαζί στο SDNA. Θυμάσαι και τον εναλλακτικό ποδοσφαίρο που βγάζαμε? Φοβερό. Η Ενέδρα. Φοβερό, δεν ήταν εκείνα τα meeting με το πώς θα το παίξουμε, τι θα κάνουμε. Πραγματικά εφημερίδα που προστάθηκε και διασκέδαζε και ενημερωνόταν. Η καλύτερη αθλητική εφημερίδα που βγήκε ever. Ever. Απλά έπεσε στον Όμιλο Λαμπράκη τότε που ξέρεις όταν υπάρχουν τα νέα, το Βήμα, αυτά, αργομυστίες πολύ υψηλών προδιαγραφών. Μόλις κινδύνευσαν αυτοί να χάσουν τα κεκτημένα, η Εξέδρα είναι το πρόβλημα. Ενώ πουλούσε η Εξέδρα, έβγαζε τα έξοδά της. Απολαστική ήταν πάντως. Δεν υπήρχε καλύτερη εφημερίδα. Έχω καμία 50 κρατημένες από όταν άρχισα να παίρνω από τότε. Και τότε διαπίστωσε ότι είναι το όνειρό σου να δουλέψεις δίπλα μου. Ναι, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί είναι ψέματα? Εκεί ήθελα να καταλήξω, αυτό σου λέω. Είναι ψέματα. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Όταν ξεκίνησες την καριέρα σου, δεν φαντασιωνόσουν να δουλέψεις με τον Κόλκα? Ειδικά αυτό ήταν μια φαντασία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μετά την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε τα δεδομένα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι 6 και 4 ζωντανό. Πού είναι ΕΡΤ? Όχι, Νόβα νομίζω. Νόβα είναι? Ναι, περίμενα να σου πω ακριβώς κανάλι. Ναι, ας ενημερώσουμε το κοινό. Θα έχεις γυρίσει μέχρι το ΠΑΟΚ Τσέλσι, θα έχεις γυρίσει οριακά. Οριακά. Τι ώρα παίζουμε με Τσέλσι? 8 παρα 5. 8 παρα 5. 8 παρα 25 θα είμαι. Φίλε, να σου πω κάτι, αυτή την καριέρα ονειρεύομαι. Να ξέρεις, δηλαδή να μπορώ. Πότε παίζουμε στην Κρήτη? Σάββατο 6 και 4. Το Παρασκευή πρωί να φεύγω. Δηλαδή σήμερα να ήμουν ήδη στην Ξαπλώστα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και να γυρίσω Τετάρτη απόγευμα. Να ήσουν στην Ξαπλώστα, να σε βγάζαμε τηλεφωνικά και να ξεκινούσε συνέλεγε στο ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε για τουρισμό. Ναι, όπως έκανε γνωστός συνάδελφος. Στη Βιέννη. Από Ξαπλώστα. Κρατούμε σε ένα κοκτέιλ με κοκτέιλ, ομπρέλες, καλαμάκια, πολύχρωμα. Πότε έγινε αυτό, ποιο? Είπε την ημέρα που φάγαμε τα τρία από τη Ραπίτ Βιέννης. Κίνησε λέγοντας. Ο ΠΑΟΚ δεν ήρθε για τουρισμό. Δεν ήρθε για τουρισμό και του λέω, μιλά σοβαρά. Με μαγιό στην Ξαπλώστα, κανονικά, ρε. Και κρεμαστά στήθη γιαγιάδων που κάνανε τόπλες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, Στέργιο μου, το πολύ θυμάσαι. Πολύ ωραία με την περιγραφή. Το γνωστό γονατόφιζο. Απλώς το 12 δεν ήταν πολύ ακόμα ανοιχμένο το Instagram, κινητά με... Αν το είχαμε το Instagram τότε, αν είχαμε Instagram τότε, θα ήταν μυθική στιγμή και σίγουρα θα μας περίμενε και 2.000 κόσμος στο αεροδρόμιο να μας σκοτώσει μετά το αποτέλεσμα. Το οποίο δεν ευθυνόμασταν εμείς βέβαια, αλλά η θεάτη είχε κυρίως. Λοιπόν, στο Nova Sports 1 θα είναι το. Μην πεις τίποτα, η θεά τύχη έφτιαγε. Μείον 7 παίκτες ήμουν και είπατε και θεάζω και ασύμουν στο παιχνίδι. Ναι. Και δεν είπε μπάλα μέσα. Εντάξει, άστο. Το 3-0 ήρθε στο τέλος. Εντάξει, το 3-0. Ναι.
Λέγε αγάπη, FM και ενώ. Περίμενε ένα-ένα. Νόβορτ Σπορτσένα το παιχνίδι αύριο. Και από εκεί και πέρα έχουμε ακόμη 40 λεπτά περίπου για την κλήρωσή μας στις 2. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ Chelsea και ονοματεπώνυμο απαραίτητα και το στέλνετε στο 54526. Θυμίζουμε, μπαίνετε και στο Facebook σελίδα του ΠΑΟΚ 24 και εκεί τρέχει διαγωνισμός. Θα τον κάνουμε στις 4 τελικά. Το αποφασίσαμε. Στις 4 θα ενημερωθείτε. Οπότε, περιμένουμε τα μηνύματα. Τελευταία είναι αυτά για Chelsea και μετά από Δευτέρα θα δίνουμε για ΑΕΚ. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Ωραία, οπότε πάμε λίγο στους χορηγούς μας. Λοιπόν, λέτε σε καζίνο Φίβα Μπέγκιζίνα σήμερα, τρέξτε να κλείσετε τραπέζι 2-3-10-4-91-2-3-4. Σήμερα και αύριο τελευταίες εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Θες να πάμε και να φύγεις καπάκι για Ηράκλειο, γιατί νομίζω πρωί πετάς. Α, θες και κοντάρεση. Βολικό. Νομίζω ότι βολεύει. Είναι η καλύτερη λύση την ώρα που, για την ώρα που πετάς. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα τελειώσει κάτι στις 5 το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Στο Θέατρο Βεργίνα είναι λίγο πιο χαλαρά τα ωράρια. Πάμε την αλλά καζίνο. Μπορούμε να πάμε μια μητέρα Τερέζα καπάκι. Δεν την ξέρεις τη μητέρα Τερέζα. Άλλωστε αγάπη, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είσαι η γενιά που δεν ξέρεις τη μητέρα Τερέζα. Ναι, τι είναι, είναι ντροπή. Πραγματικά μαζευτείτε όλα τα παιδάκια αυτά. Μαζευτείτε τα παιδάκια όλα αυτά. Τη ηλικία σου, 23-24, πόσο είσαι τώρα. 24 στη Μαλαισία εγγόνια έχουν, τέλος πάντων. Στη Μαλαισία, ναι. Στη Μαλαισία. Okay. Ναι, και πηγαίνετε να μάθετε τι είναι η μητέρα Τερέζα και μετά ξαναρχόμαστε. Φαντάζομαι. Είναι μαγαζί. Μαγαζάρα. Μαγαζί γωνία. Μαγαζί γωνία, δεν ξέρει σίγουρα η αγάπη τον Μαύρο. Ο Μαύρο δεν τι να ζήσει Μαύρο τώρα, από την Πηλαία τώρα 24 χρόνια. Το Θωμά το Μαύρο, ναι, αλλά το Μαύρο. Με το καταπληκτικό σουτ που έβαζε στο σάντουιτς. Το Άζαξ. Αγνώστη προελεύσει, τι είχε μέσα, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Και αν έκανε το λάθο και έλεγε με Μπούκοβο, επειδή τα χεράκια του δεν ήταν και πιανίστα. Έπιανε τουλάχιστον 30 γραμμάρια Μπούκοβο κατά λάθος. Να... Άρα χάνω κάτι πολύ σημαντικό, πολύ ποιοτικό. Κοίτα, χάνεις... Όποιος δεν έχει φάει από το Μαύρο, παιδιά. Όποιος δεν έχει φάει η μητέρα Τερέζα και Μαύρο. Α, μετά... η μητέρα Τερέζα είναι φαγητό. Εννοείται ότι η μητέρα Τερέζα είναι φαγητό. Τι άλλο μπορεί να είναι η μητέρα Τερέζα. Άμα σου πω τι σκέφτηκα. Αν το πας λέει, γεια σας, θέλω μια μητέρα Τερέζα. Μια μητέρα Τερέζα. Να βάλω δύο. Όχι, δεν είναι μαγαζί. Φορητό. Σκέφτηκα κάτι εντελώς διαφορετικό. Όπως πραγματικά σκέφτηκα εντελώς διαφορετικό. Πιάσε μια μητέρα Τερέζα. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή. Πολύ εμπνευσμένο το μητέρα Τερέζα. Και ένα μαύρο. Εντάξει, ο μαύρος πραγματικά ήταν και η γειτονιά μου. Στην εξωτική του Εψιθέα. Εξωτική. Πραγματικά γαλούχησε γενιές χοντρών. Δηλαδή πιστεύω ότι εκείνα εκεί δεν κάφθηκαν ποτέ τα λύπη τα συγκεκριμένα. Το πιο νόστιμο βρώμικο που έβγαλε ποτέ η φύση. Και με καρδί στη μητέρα Τερέζα, μην τα παίρνετε με το χέρι. Με το χέρι, έχει τσιμπιδάκι ζώων. Εσύ έβαζε μέσα. Εσύ έβαζε το. Εσύ έφτιαχνε το τέτοιο. Εσύ έφτιαχνε το βρώμικο. Χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει μητέρα Τερέζα, είναι η μητέρα Τερέζα. Το ότι με παίρνει δεύτερη φορά ο ίδιος άνθρωπος που μου έχει πει ήδη χρόνια πολλά να υποθέσει ότι έχει να κάνει με δικό του Αλτσχάιμερ. Μπορεί να έχει και κάτι, και ρε, όχι... να σε πάρει για άλλο λόγο. Μπορεί να σε παίρνει για κάτι άλλο. Όχι, γιατί επειδή είναι χειρουργός, προφανώς έχουν χαζέψει με αυτά που βλέπουν. Ο συγκεκριμένος βάζει και βυζιά για την ακρίβεια, γνωστός πλαστικός της πόλης. Λοιπόν. Τα βυζιά που σε κοιτάνε στα μάτια. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Είναι εκπληκτική δουλειά. Μπράβο, μπράβο αδερφέ μου. Δεν μου βάλε εμένα εννοείται, για να μην μπερδευτούμε, γιατί υπάρχουν και μυστήριοι άνθρωποι που πιστεύουν διάφορα σε αυτήν την πόλη. Αλλά γενικά θα πρέπει να πούμε επιτέλους στους χορηγούς μας. Ναι. Αναδομό. Η Αναδομό είναι εδώ και θα είναι στον ημιμαραθώνιο. Χορηγός του νυχτερινού ημιμαραθωνίου. Αυτά τα οχτασέλευα με βάζουν και λέω. Τέλος πάντων, 5% έκπτωση σε όποιον πάει στον ημιμαραθώνιο, στον βραδινό, τον νυχτερινό. Που μετά μπορούμε να καταλήξουμε στη μητέρα Τερέζα για να συνδέσουμε και αυτά που λέγαμε πριν. Εντάξει, 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερο του ημιμαραθωνίου, συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Δηλαδή θα πας και θα ζητήσεις κάτι που κοστίζει 10 χιλιάρικα, μια ανακαίνιση πλήρης, ένα καινούριο σπίτι ουσιαστικά, 10 χιλιάρικα και όταν θα πας εκεί πέρα ξαφνικά θα κοστίζει 9 χιλιάρικα. Μόνο και μόνο επειδή θα ζητήσεις εκτίμηση κόστους. Δηλαδή θα σου κάνουν δουλειά. Θα σου κόψουν ένα χιλιάρικο και όλα καλά. Αναδομό παύλανακίνηση.gr για να δείτε πόσο ωραίες δουλειές γίνονται εκεί πέρα και να καταλήξετε εκεί Αγία Σοφίας 18. Λοιπόν, Νάξους,
Ναξούς, κορυφαία παπούτσια. Αθάνατα που λέγανε οι παλιά. Αθάνατα, αθάνατα. Πώς είναι τα αθάνατα και τίματα. Ας μην ανηθούμε στον αέρα, Αστέρκιο, που τότε που ήμασταν φτωχοί παίρναμε ένα ζευγάρι παπούτσι το χρόνο και όταν τρεπούσε υπήρχαν 5 μέρες κατάθλιψης. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά πρόπα σοκ. Έτσι και... μεγαλώσαμε. Και όποιος είχε έχρωμη τηλεόραση στη γειτονιά ήταν ο Νάσης της γειτονιάς. Εντάξει. Δεν τα προλάβησα ούτε αυτά, αγάπη. Όχι, ρε Σταύρο, την έβρα. Το 94 γεννήθηκα. Ναι, πάμε. Λοιπόν, και στην Αγία Σοφία και στο Μετεράνιο Κόσμος, παπούτσια Σταύρο που πραγματικά αγκαλιάζουν το πόδι και δεν είναι εκείνο το κλισέ της πολίτριας που το φοράς, το δοκιμάζεις, δεν μπορείς να περπατήσεις και σου λέει θα ανοίξει. Θα ανοίξει, θα ανοίξει. Ναι, όχι, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή ψάχνουμε στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, του εμπορίου, να πει κάποια δεν θα ανοίξει. Θεσσαλό νούμερο. Θα ανοίξει, όλα ανοίγουν. Τελικά και δεν ανοίγει κανένα. Η ΝΑΚ δεν έχει θέμα. Εντάξει, στο νούμερό σας. Ναι. Χορηγός της ΠΑΕΠΑΟΚ. 100%. Σημαντικό και αυτό, στηρίζουμε. Ο Βάλτα φοράει ΝΑΚ. Ναι. Και στο διαδίκτυο, nak.gr, δωρεάν αποστολή. Και αλλαγή, γιατί εντάξει, όταν αγοράζει παπούτσια από το ίντερνετ, μπορεί να χρειαστεί αλλαγή. Δωρεάν λοιπόν το κάνει αυτό η ΝΑΚ και στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Μετεράνια Κόσμος Νάξους. Και φυσικά και φτύκας, πλακάκι και ήδη υγιεινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το φθινόπωρο, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο με 5 με 6 ευρώ το τετραγωνικό, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας, Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Και πάλα στο καλύτερο κουλούρι του πλανήτη, και στην εξωτική Νεάπολη και στην εξωτική Πολύχνη. Ελευθερίου Βενιζέλου 138, Αγίου Παντελεήμονος 25, Άρτο Σαχαροπλαστείο από το 1971 για εσάς στη γειτονιά σας. Πάμε τώρα, τι έγινε. Τι με κοιτάς. Με κοιτάς με ένα ύφος, κάτι σαν να περιμένεις από μένα. Έτσι με κοίταξες απλά, θαυμάζεις. Εντάξει. Πάμε λίγο στα αυριανά για το παιχνίδι. Ναι. Για να... Πες την δεκάδα, αγάπη. Κοίτα εσύ τώρα. Που ελέγχεις την κατάσταση και τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Με βάση τις δοκιμές τέλος πάντων, γιατί από σήμερα ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Περιμένουμε και την αποστολή. Αυτή την αποστολή πια. Δεν μπορεί να βγάλει αποστολή, Σταύρο. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δυσκολευόμαστε. Θα σου εξηγήσω γιατί δεν μπορούν να βγάλουν αποστολή. Φοβάται ποιος αφήσει απ' έξω. Λοιπόν, καλά είναι θέμα. Εντάξει, είναι θέμα αυτό. Εντάξει, καλά, νομίζω πάμε στο Πασχαλάκι στο τέρμα κανονικά. Άμυνα ίδιοι. Δεξιά Μάτος, αριστερά Βιερίνια, Βαρέλα με Κρέσπο. Δεν αλλάζει κάτι. Η τετράδα η κανονική. Πίσω, ναι. Μεσαία γραμμή. Προβάδισμα Κάνιας με Μαουρίσιο και το λέγαμε νομίζω και έξω ότι πάμε λογικά με Βέρμπλουμ στον πάγκο και να πάρει κάποια πρώτα λεπτά. Το είπε χθες και ο Λουτσέσκου, είχε πει ότι... Γιατί λες να πάει με Βέρμπλουμ, αφού Σάχοφ πάει καλά, γιατί να βγάλει το Σάχοφ. Γιατί είναι και το θέμα με τους ξένους. Γιατί να μην βγάλει το Χατσερίδη και να αφήσει το Σάχοφ μέσα. Δύσκολο να αφήσει το Χατσερίδη νομίζω. Γιατί δεν το Μαλεζά. Ναι, θα πάρει το Μαλεζά όμως. Ε? Πρέπει να πάρει το Μαλεζά. Πρέπει να πάρει ένα στόπερ. Θα πάρει το Μαλεζά. Εγώ λέω ότι θα πάρει το Χατσερίδη. Για να πιάσει μια θέση ξένου. Ενώ ο Σάχοφ είναι ενεργός. Θα πούμε παιχνίδι βασικό. Εσύ με τη λογική. Η λογική είναι, η λογική είναι η εξής ποδοσφαιρικά. Άμα θέλουμε να πάμε σε άλλη κουβέντα, δηλαδή πόσο συμβόλαιο έχει ένας και τι κάνει ο άλλος κτλ., είναι άλλη κουβέντα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Τι είναι. Είναι ότι ο Βέρμπλουμ πρέπει να πάρει κάποια λεπτά και υπάρχει ενδεχόμενο να μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, ας πούμε. Αφού είπε χθες ο. Είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι με την εμπειρία και την ποιότητα μπορεί να μπει να βοηθήσει. Και γιατί να μην τα πάρει με την Τζέλση. Γιατί εκεί δεν μπορείς εύκολα να βάλεις τον παίκτη που δεν είσαι σίγουρος ότι είναι 100%. Πιο πολύ με καίει το παιχνίδι με τον Όφη από ότι με την Τζέλση. Εντάξει, το δούμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Τώρα κάνουμε επίτηδες μία κόντρα. Ωραία, για να δούμε και ποια είναι και η δυσκολία. Μια κουβέντα που θα μπορούσε να έχει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ μέσα. Μα προφανώς. Όχι ότι εσύ έχεις άδικο και εγώ έχω δίκιο. Ναι, ρε, εγώ κάνουμε το άδικο σύγχρονο διαβόλου. Εντάξει. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ξένο παραπάνω, αλλά πρέπει να αφήνει κάποιον εκτός. Ακριβώς. Οι ξένοι που υπάρχουν είναι. Ο Σάχοφ ένας. Ο Μάτος 2. Ο Άρντα. Ο Άρντα 3. Ζαμπά. Ο Ζαμπά 4. Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο 5. Και ο Χατσερίδης 6. Άρα λοιπόν πάμε. Μάτος. Μέσα. Μέσα. Μαουρίσιο. Μέσα. Μέσα. Ο Άρντα μέσα. Ο Άρντα μέσα. Ζαμπά έχει μείνει η Νέα Σμύρνη. Δύσκολα. Ζαμπά. Δοκιμάζεται κιόλας. Οπότε ναι. Πάει και να παίξει. Ναι. Μέσα. Και είσαι εκεί. Άρα έχουμε μεταξύ. Σάχοφ, Μαουρίσιο. Χατσερίδη. Ναι. Ωραία. Πρόσεξε με τώρα. Ο Σάχοφ ήταν πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Ναι. Ο Χατσερίδης δεν ήταν κακός, δεν ήταν και ονέστα στα καλύτερά του. Ναι. Το φυσιολογικό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι μπαίνει ο Σάχοφ αποστολή,
Ωραία. Και μένει εκτός ο Βέρμπλουμ. Και μένει εκτός ο Βέρμπλουμ. Δεν μπορεί να πάρει και δύο κεντρικούς χάφους. Έξι του πάγκου. Για να πάρει το Μαρεζά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερο με, αν προτιμάει Βέρμπλουμ ή Σάχοφ και όχι τόσο με τους ξένους. Γιατί θα πάρει έναν τερματοφύλακα, εντάξει, θα είναι ωραίοι. Θα πάρει έναν για θα είναι άκρα της άμυνας. Άντε πες εκεί μπορεί να θεωρεί και τον Κρέσπο ότι αν χρειαστεί ανάγκη. Όχι, θα βάλει τον Τόσκα. Ναι, θα πάρει τον Τόσκα. Έναν αμυντικό χαφ, το Σάχοφ ή το Βέρμπλουμ. Κεντρικό χαφ. Κεντρικό χαφ, ναι, κεντρικό χαφ. Και μετά πας στα άκρα. Δεν πρέπει να πάρει και δύο να παίζουν στα άκρα. Δηλαδή να πάρει έναν. Αν πούμε ότι θα παίξει με Λιμιό, Ελκαντουρί. Δεν πρέπει θα να πάρει το Ζαμπά. Ζαμπά και Τσμπίσεσβαρ. Και έναν Καρέλι. Και ο Άρντα. Και ο Άρντα. Πάλι. Εντάξει, είναι θέματα που από εδώ και πέρα θα τα έχουμε κάθε εβδομάδα. Ρε παιδί μου, λογικό είναι όταν εμείς το συζητάμε τόση ώρα. Προφανώς και είναι επιλογές, είναι όλοι διαθέσιμοι πέρα του Μπρίγκοβιτς. Προφανώς θα μείνουν εκτός. Και μεγάλα ονόματα, δεν θα μένουν πάντα. Όταν παραδείγματος χάρη πάρει. Παραδείγματος χάρη κάτι σου δίνει. Και Μαρεζά να μην πάρει, αν έχω τον Τόσκα κάλυψη του Βιερίνια. Σωστό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω και σαν κάλυψη του Στόπερ. Να. Εντάξει. Από την άλλη, βέβαια, είναι και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δηλαδή, ο Βουό δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον παίξεις ξέχωρα ότι την αιστεία τη βλέπει 2,5 μέτρα. Ωραία. Αλλά δεν μπορείς να τον παίξεις με Κρέσπο Τόσκα, γιατί ο άνθρωπος έτρωγε συμμαθητές του στη δεύτερη μονάδα. Έχει εκτόπισμα, ναι. Έχει εκτόπισμα. Δηλαδή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Άρα, ως ένα βαθμό, υπάρχει μια λογική στην κολλησιεργία ανακοίνωσης αποστολής. Σκέφτονται, λες, γιατί είναι κάτι σύνθετο. Και το κακό τώρα που πρέπει να το παραδεχτούμε, νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα ποδοσφαιρικά κριτήρια που υπάρχουν. Προφανώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι. Μπορεί να είμαστε σε μια διαδικασία τώρα να ψήνει ο Λουτσέσκου αυτός που είναι εκτός. Δηλαδή να λέει, έλα ρε Βιέν. Να σε βάλω στο άλλο. Εγώ θέλω με τον Όφη. Δεν γίνεται, πρέπει να παίξει ο Βέρμπλουμ. Όχι, δεν γίνεται αυτά. Ρε. Ο Λουτσέσκου τους έχει σημειωμένους με σινικό μελάνι τους παίκτες όταν θέλει να αποφασίσει κάτι. Άλλες είναι οι ισορροπίες που πρέπει να κατηθούν. Ναι. Αυτό, δεν έχει να κάνει μεταξύ Λουτσέσκου και παίκτη. Επειδή υπάρχει όμως αυτό, το βάζεις και σαν παράμετρο, ρε παιδί μου. Λογικά, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την αποστολή. Καλά, καβατζώσου λίγο, γιατί κι άλλες φορές το λέγαμε και έβγαινε 5 ώρα το απόγευμα πριν πήγε η αποστολή πετάει στη 6. Καβατζώσου, όπως σου λέει αγάπη καβέρα, γιατί που δεν ξέρει τη μητέρα Τερέζα και το μαύρο. Ωραία, η αποστολή πετάει στις 6. Αλλά το αρίτικο του καβατζώσου, καβατζώσου. Δουλεύει και κομπολό, αγάπη. Δουλεύει κομπολογάκι. Λοιπόν, αλητία. Λοιπόν. Δε κάτω κοιτούσες όταν ήρθες, δε, και τώρα μαζί καμπατζούσες στον αέρα. Έχουν περάσει σταύρο από τότε, 4 χρόνια δηλαδή. Ακόμα τη θυμάμαι όταν ήρθες, πρώτη μέρα. Το θυμίζεις, μια φορά το μήνα το αναφέρεις. Ναι, 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 μα ήταν τόσο σοκαριστικό. Είναι το έλεγχο του μήνα. Γίνει αυτή τώρα, ρε, λέω. Και αυτό θα το κάνουμε. Και αυτό. Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο Σταύρος Κόλκας, για να ξέρετε λίγο πριν πιάσω, για πρακτική ξεκίνησα, ήταν τι ζώδιο είμαι. Δηλαδή αυτή η ερώτηση ήταν κομβική, πιστεύω. Ναι. Και όταν είπα Σκορπιό, δεν το πίστεψε. Λες και σου λέγα ψέματα με κοίταξε. Δεν έχω ξέρει Σκορπιό, κοιτάει το πάτωμα. Ναι, αλλά μετά είδες. Μετά, όταν. Καβατζώσου. Καβατζώσου. Του μπεκιά σου. Του μπεκιά σου. Θα ακούσει κανένα χρόνο. Θα ακούσει κανένα. Εκεί που μιλά, γερή να είμαστε, θα σου πει του μπεκιά σου τώρα, Σταύρο, να πω εγώ αυτό άλλο. Του μπεκιά σου είναι ζάβλακα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας που θα μας πούνε για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που διέπρεψε χθες. Έχω και Ραφαήλ. Και Ραφαήλ. Γενικός χαμός από ό,τι μου είπε. Βόλεϊ, χάντμπολ, έχει δράση. Έχει οργασμό στα τμήματα του ΑΣ. Έτσι το έθεσε ο Ραφαήλ. Ωραία, έτσι ναι. Το έθεσε ο Ραφαήλ. Πάμε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο τέταρτο περίπου 20 λεπτό, ναι. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια. Για την αναμέτρηση με την Chelsea. Έχετε γράφετε ακόμα ένα τέταρτο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε PAOK, Chelsea, οτιδήποτε κάτι για το παιχνίδι. Ονοματεπώνυμο απαραίτητα, μην το ξεχνάτε. Και ολοκληρωμένο, γιατί μερικοί το στέλνετε και μόνο όνομα, ολοκληρωμένο και το στέλνετε στο 54526. Τρία εστήρια, θα κάνουμε την κλήρωση δύο λεπτάκια πριν αποχωρήσουμε. Και θυμίζουμε άλλα δύο στο Facebook του PAOK24. Μπαίνετε και εκεί και συμμετέχετε στην κλήρωση. Στις 4 εκεί θα γίνει η κλήρωση. Θα κάνουμε post που θα ενημερώσουμε ποιοι είναι οι δύο τυχεροί και μετά θα σας στείλουμε και inbox για να μας πείτε άμκα και ταυτότητα και ονοματεπώνυμο φυσικά. Οπότε έχετε και εκεί το νου σας όσοι έχετε μπει στον διαγωνισμό. Έχετε και ένα διωράκι ακόμα. Τρέξτε, γιατί πραγματικά από Δευτέρα που θα βγουν τα λίγα εισιτήρια ιντερνετικά, νομίζω μια-δύο ώρες. Και πολύ μπορεί και να πολύ. Λέω. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε χθες και το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπουγιού Ξεχύρ. 90-63, αν θυμάμαι καλά, κέρδισε ο, τόσο ο κέρδισε, ΠΑΟΚ. Ναι. Θυμάσαι καλά.
Καλό σκορ, και καλό παιχνίδι από ό,τι μας μετέφερε και ο Νίκος Μοσχοβίτης γενικότερα και στο ΠΑΟΚ 24 και εδώ στο Λίμπερο. Υπήρχαν αρκετά καλά στοιχεία, δεδομένης και της εποχής τηρουμένων των αναλογιών, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ήταν καλό τεστ νομίζω και χαμόγελα αρκετά. Και κάποια κενά διαστήματα που λογικό είναι σε αυτό το διάστημα που διανύουμε για μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται και είχε και προβληματάκια. Πάμε. Εντάξει, είναι μια περίοδος που γι' αυτό υπάρχουν τα φιλικά για να μπορεί ο προπονητής να βλέπει τα θετικά, να βλέπει τα αρνητικά και να αποκτούν σιγά σιγά οι παίκτες την απαραίτητη χημεία. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου τι δήλωσε χθες και μετά στο καπάκι βγάζουμε Νίκο Μοσχοβίτη να συζητήσουμε λίγο όλα μαζί. Παρόλο ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε πάρα πολλά θέματα τραυματισμών, πολλά παιδιά χθες έκαναν για πρώτη μέρα προπόνηση και σήμερα έπαιξαν στο φιλικό. Ήταν απαραίτητο όμως να δούμε λίγο την ομάδα σχετικά μαζεμένη. Έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Προσμετράμε το γεγονός ότι χθες η αντίπαλος μας έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Άρη αργά και σίγουρα παρουσιάστηκε με λιγότερες δυνάμεις από αυτές που είχε χθες το παιχνίδι. Αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι είδαμε πράγματα που έχουμε δουλέψει στην προπόνησή μας. Είδαμε παίχτες να επιστρέφουν υγιείς και θέλουμε να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας πρώτα απ' όλα έχοντας όλο το υλικό μας από Δευτέρα, θεωρώ, μαζεμένο. Και ταυτόχρονα να βγάλουμε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα παίζοντας πλέον όλοι μαζί. Κάποιοι που πρέπει να δουλέψετε περισσότερο έτσι με βάση αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, τι είναι? Σίγουρα ο ρυθμός μας ακόμα δεν είναι υψηλός. Επειδή δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλές προπονήσεις στο 5-5 όλοι μαζί, δεν έχουμε αναπτύξει όπως πρέπει τις επιθέσεις μας και σε συνέχεια έχουμε κάποια καλά σημάδια, αλλά έχουμε και αρκετά μεγάλα κενά. Και σίγουρα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στην ομαδική μας λειτουργία, στην άμυνα, σε σύνθετες καταστάσεις που δεν τα έχουμε προπονήσει ακόμα. Τι λείπει αν τυχόν σταθάνεις ένα παιχνίδι επίσημο άνθρωπο και τι θα σου έλεγε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λείπουν αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε στη μέση της προετοιμασίας μας. Σίγουρα, όπως είπα, ο ρυθμός είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μας, γιατί εκεί οφείλεται και κάποια έλλειψη συγκέντρωση που είχαμε, κάποια μικρά κενά διαστήματα που στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεχτήκαμε ένα σερί 10-0. Σίγουρα κάποια πράγματα στη λειτουργία μας όσον αφορά την άμυνά μας σε μικρές λεπτομέρειες. Υπάρχουν αρκετά μικρά πράγματα που σε ένα επίσημο αγώνα σίγουρα θα φανούν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Ελπίζουμε ότι οι επόμενες περίπου 20 μέρες που έχουμε θα μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες για να περιορίσουμε τα προβλήματα αυτά και να φανούμε όσο ήταν το πιο έτοιμοι στο ξεκίνημα. Υπάρχει απόφαση για τους 6 Αμερικανούς ή τους 7? Όχι ακόμα. Θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα τα φιλικά μας και θα πάρουμε μετά μια απόφαση. Από το βαθμό προσαρμογής των παιδιών που δεν έχουμε εμπειρία, που ήταν από κολέγιο ή που έπαιξαν λίγο στην Ευρώπη, είσαι ικανοποιημένος? Κοίταξε, προσπαθούν πάρα πολύ. Όλη η ομάδα προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι ένα διαφορετικό πράγμα η Ευρώπη από το κολεγιακό μπάσκετ. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, αλλά θεωρώ ότι με υπομονή που δείχνουμε εμείς και με τη διάθεση που δείχνουν αυτοί, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να βρούμε ακριβώς τη λύση που θέλουμε, ώστε να παρουσιαστούν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος, δεν είναι εύκολο, ένας μήνας δεν αρκεί, αλλά η ομάδα έχει ένα ρόστερ τέτοιο που μπορεί, θεωρώ, να υποστηρίξει και να περιμένει κάποιους να έρθουν πιο κοντά στα δεδομένα που θέλουμε εμείς. Ο Γκάρι ήταν πολύ κρυμμένο στην προετοιμασία, γιατί δεν φάνηκε αθλητής ο οποίος μπήκε στην προπονήση μια εβδομάδα. Ενώ σε επίπεδο συνοχής, συνεργασίας, συνεννόησης, επικοινωνίας με τους παίκτες. Έχει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι εκφύσεως είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Μένοντας έξω τρεις μήνες, είναι σαν να μην έχει μείνει έξω αθλητικά. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί και η δική μου έκπληξη είναι ότι έχει πολλά πράγματα που θυμάται από τη συνεργασία μας. Μέσα από τη φιλοσοφία που είχαμε στην ομάδα της Κηφισιάς. Είναι έξυπνο παιδί, αντιλαμβάνεται γρήγορα κάποια πράγματα. Ήταν τυχερός γιατί έχουμε πολλές απουσίες, οπότε πήρε πολύ χρόνο και στις προπονήσεις στο 5-5 και στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι. Και επειδή έχει αντίληψη, προσαρμόζεται γρήγορα. Χθες το βράδυ, μία η ώρα, είχε το Κοσμοτέ ξανά το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ξαναδεί. Τρομερό παιχνίδι. Τρομερή εικόνα της ομάδας. Αυτό είναι το κωστακί. Θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ και φέτος, δηλαδή τον ίδιο ρυθμό να συνεχίσει και την ίδια εικόνα να έχει από την αρχή της χρονιάς.
το ίδιο θέλουμε να κάνουμε, είναι δύσκολο και αυτό που είδες, όπως λέει και ο Μπράντοβιτς, είναι last year. Το τι έγινε τον προηγούμενο χρόνο, είδες πρέπει να το ξαναδείς για να το θυμηθείς. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε στη φιλοσοφία που χτίσαμε πέρσι και ολοκληρώσαμε τη χρονιά, αλλά τα δεδομένα είναι διαφορετικά, οι συνθήκες διαφορετικές, διαφορετικό το ρόστερ και εμείς θέλουμε να παίξουμε ακριβώς όπως είπαμε με τον τρόπο που τελειώσαμε πέρσι. Δεν είναι εύκολο. Ακούσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Ηλία Παπαθεοδόρου. Εντάξει, νομίζω έδωσε το στίγμα του μετά το φιλικό. Μετά αναφέρθηκε για μεμονωμένα σε παίκτες. Θα μας τα πει εντάχει ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος είναι στη γραμμή. Νίκο, τι γίνεται? Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κόψη μου έφαγε τα διαπροπονητή του ΠΑΟΚ έτσι ξαφνικό. Όπω. Περιμέναμε να ακούσουμε εσένα, ρε Νίκο. Τι να κάνουμε. Οκ. Τι γίνεται? Η εικόνα της ομάδας, Νίκο, καλή. Νομίζω τα εξήγησε πολύ καλά και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και για την εικόνα χθες και για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα. Εντάξει, κοίταξε, όταν κερδίζεις με 27 πόντους μια τουρκική ομάδα σε αυτή τη φάση προετοιμασίας, προφανώς και είναι καλό. Εννοείται ότι έπαιζε ρόλο το γεγονός ότι η Μπουγιού ξεχειρίθηκε και με απουσίες εδώ και το ότι έπαιζε το απόγευμα της Τετάρτης με τον Άρη στο Αλεξάνδριο και έπαιζε χθες το μεσημέρι μετά ξανά με τον ΠΑΟ. Και το είπε ο κόουτς, Νίκο. Θα μπορούσε να πει ότι παίζαμε με ένα μεγαθύριο και αυτό, αλλά το είπε ο κόουτς απόλυτα ανθρώπινα. Όχι, μα είναι η πραγματικότητα. Να σου πω κάτι. Και εγώ όταν είδα το πρόγραμμά της, όταν είδα ότι οι Τούρκοι θα παίξουν το απόγευμα της Τετάρτης με τον Άρη και μεσημέρι της Πέμπτης με τον ΠΑΟ, πάνω κάτω οι περισσότεροι περιμέναμε ότι θα είναι λίγο κουρασμένοι. Λίγο... Δεν είναι και πιο εύκολο. Έτσι. Αλλά η ουσία δεν είναι η Μπουγιούξεχερ, είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε εικόνα μετά το φιλικό με την Καστοριά και πραγματικά ο ΠΑΟΚ χθες δεν είχε τον Μαργαρίτη, δεν είχε τον Μορέιρα, δεν είχε τον Αθηναίου, δεν είχε τον Τσόχλα. Αλλά ο Τσόχλας έτσι κι αλλιώς όταν θα είναι σε θέση να επιστρέψει θα είναι κάπου στο Δεκέμβριο με το καλό. Οι άλλοι τρεις είναι που θεωρητικά από εβδομάδα θα είναι και αυτοί μέσα στην ομάδα. Είχε και δύο θέματα στη διάρκεια του αγώνα. Ορίστε. Είχε και δύο θέματα στη διάρκεια του αγώνα. Με Χρυσικόπουλο. Ναι, πρέπει και δύο στιγμές στη διάρκεια του αγώνα. Ναι, με τον Χρυσικόπουλο και με τον Πόου. Αλλά όσοι αγωνίστηκαν χθες, για ακόμα μια φορά, υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση στην άμυνα. Για μένα σε αυτό το σημείο που είμαστε. Βασικό, ναι, έχεις δίκιο. Και στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Καστοριά και σε αυτό το χθεσινό, το πιο σημαντικό είναι το 58 που δέχτηκε με την Καστοριά και το 63 που δέχτηκε χθες. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει αρκετή επιθετική ποιότητα. Το καλό είναι ότι τη βγάζει από πολύ νωρίς. Και μάλιστα δεν τη βγάζουν ένα-δύο παίχτες, ας πούμε. Οι περισσότεροι είναι έτοιμοι από την αρχή να κάνουν αυτά που πρέπει μέσα στο παρκέ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χάτσερ χθες ήταν καταπληκτικός στο κομμάτι της δημιουργίας, έδωσε 12 assist. Ο Γκος είχε κάποια διαστήματα που πήρε πρωτοβουλία στην επίθεση. Ανάλογα διαστήματα υπήρχαν για τον Ζάρα. Ανάλογο διάστημα υπήρχε για τον Τζαμάλ Τζόνσον, που ήταν χθες και 12 πόντους για πρώτη φορά. Ο Γκάρετ επίσης που στο μάτς με την Καστοριά με 2-3 προπονήσεις με την ομάδα φαινόταν ξεκάθαρα έξω από τα νερά του. 4 μέρες μετά, 5 μάλλον μέρες μετά, είχε μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη παρουσία και σε άμυνα και σε επίθεση. Οπότε αυτό που λέμε ότι θεωρητικά έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, δηλαδή μια πυρότητα στο ρόστερ του, έχει σύνθεση χαρακτηριστικών, βγαίνει στα πρώτα φιλικά και βγαίνει και με απουσίες. Έτσι, χωρίς το Μαργαρίτη που θα έχει σημαντικό ρόλο μέσα στην ομάδα, χωρίς το Μορέιρα που είναι ένας από τους ψηλούς που επίσης είναι να έχουν σημαντικό ρόλο και χωρίς το Αθηναίο που είναι επιθετικός άξονας όταν θα μπει στην περιφέρεια. Οπότε η εικόνα της ομάδας, η νίκη και η εμφάνισή της αναδιαστήματα, γιατί όπως είπε και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, προφανώς και υπάρχουν διαστήματα που χάνεται ο ρυθμός, χάνεται η συγκέντρωση, αλλά αυτό νομίζω σε αυτή την περίπτωση είναι φυσιολογικό. Και το πιο σημαντικό για μένα στα δύο πρώτα φιλικά δεν είναι τόσο οι νίκες και οι μεγάλες διαφορές και 90 πόντοι, είναι το παθητικό. Οι 63 με την Μπουγιούξεχη και 58 με την Καστοριά. Αύριο είναι το επόμενο φιλικό με τον Ήφη στο Λίμνο, στις 7 αν θυμάμαι καλά. Δυνατό τεστ με ομάδα που έχει ενισχυθεί πολύ, πολύ φέτος, έχει πάρει καλούς Αμερικανούς που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα και κάποιους καλούς Έλληνες. Είναι το επόμενο δυνατό τεστ για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Νίκο, δεν έχουμε ακόμα νέα για τον Ελλήνο ή για τον τραυματισμό του στον ώμο. Κάτσε λίγο, γιατί μόλις το ρώτησες,
Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Είναι σήμερα να κάνει μια εξέταση, να έχει τα αποτελέσματα. Ο Πόου που είχε ένα χτύπημα χθες εκεί στο φρύδι ψηλά, σε ένα καλάθι που πέτυχε. Επίσης, αυτό που προέκυψε από χθες έχει να κάνει με την συμφωνία με τον Αντώνη Κόνιαρη. Πολύ σημαντικό κομμάτι που απασχολούσε τον ΠΑΟ από το τέλη της προηγούμενης σεζόν ουσιαστικά και μέσα στο καλοκαίρι. Και χθες προέκυψε ότι υπάρχει συμφωνία, ότι έχει υπογραφεί μια επέκταση του συμβόλαιου του Κόνιαρη μέχρι το 2020. Το συμβόλαιο του Κόνιαρη το προηγούμενο είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Ανανεώθηκε για έναν ακόμα χρόνο η συνεργασία. Και το λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν το καλοκαίρι ο Κόνιαρης δεν είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, πάρα πολλές ομάδες θα θέλαν να τον αποκτήσουν. Από εδώ και πέρα, αν θέλουν να το κάνουν το καλοκαίρι το ερχόμενο, θα πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα με τον ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να αποκτήσουν τον Κόνιαρη. Και ο Κόνιαρης είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι που λέμε για την ομάδα. Είναι, για μένα έχει αλλάξει και το κορμί του μετά την παρουσία του στην Αμερική. Είναι πιο δυνατός, είναι πιο γεμάτος στο κορμί του, μυϊκά, και νομίζω ότι έχει γίνει και πιο απλοϊκός στο παιχνίδι του. Και το σημαντικό για ένα παιδί σαν τον Κόνιαρη στην τρίτη σεζόν στην ομάδα, στα 21 του πλέον, με τον Χάτσερ, με τον Γκος και τον Αθηναίου που θα μπει στην ομάδα, είναι σημαντικό ότι δεν νιώθει κάποιο άγχος, δεν νιώθει ότι χάνει τη θέση του, δεν νιώθει ότι τέλος πάντων θα αναφθεί και εγώ δεν θα παίζω. Ίσα-ίσα του πηγαίνει και πολύ θετικά, τουλάχιστον στα πρώτα φιλικά. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει και στα επόμενα φιλικά και η σεζόν όταν αυτή ξεκινήσει. Κάτι τελευταίο, Νίκο, την Κυριακή θα δούμε και Μαργαρίτη λογικά. Με την Εθνική. Με την Εθνική, ναι. Ελλάδα, ναι. Γεωργία. Ναι. Γεωργία, ναι. Ναι, Γεωργία παίζει, η Εθνική ομάδα που νίκησε χθες η Σερβία και ουσιαστικά όχι καθάρισε, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκρισή της στο Μουντομπάσκετ 2019. Ο Μαργαρίτης δεν ήταν στη δωδεκάδα, όπως και ο Λαρετζάκης, αλλά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα ακολουθήσει την αποστολή στη Γεωργία. Θα είναι στη δωδεκάδα, καθώς ο Μπουρούσης και ο Πρίντες, αν θυμάμαι καλά, μείναν εκτός για τη Γεωργία. Ναι. Και θα είναι στην δωδεκάδα αυτού του αγώνα, που είναι την Κυριακή. Η διεθνής υποχρεώση έχει σήμερα και ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα βασικά έχει τριήμερες διεθνείς υποχρεώσεις. Σήμερα παιχνίδι, αύριο και την Κυριακή, όλα στην Τινησία. Σήμερα στις 5.30 η εθνική ομάδα της Αγγόλα αντιμετωπίζει το Καμερούν και η Αγγόλα είναι σε φάση που προσπαθεί να εξασφαλίσει το εισιτήριό της στο Μοντομπάσκετ. Είναι εκεί ο Μορέιρα. Και όπως είπε και ο Παθοδόρου χθες, με την επιστροφή των διεθνών από Δευτέρα σιγά-σιγά και με τον Αθηναίο που αναμένεται από Δευτέρα να μπει μαζί με την ομάδα, αν δεν προκύψει κάτι καινούργιο και ο Χρυσικόπουλος είναι καλά και ο Πόουπ είναι καλά, από την άλλη εβδομάδα πια θα δούμε έναν πλήρη ΠΑΟΚ. Ίσως, αν όλα πάνε καλά, να το δούμε πλήρη και στα φιλικά για τα Μαυροσκούφια, που είναι την Τρίτη και την Τετάρτη. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε ευχηθώ εγώ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, δεσμεύομαι, θα βγάλουμε ένα φαΐλ τη Δευτέρα, θα το αφιερώσουμε ένα 20 λεπτό μισάωρο στο τέλος και θα μας τα πει όλα, γιατί σήμερα τώρα είναι κρίμα να τον βγάλουμε ούτε 5 λεπτά. Δεσμεύομαι, Ράφα, Δευτέρα θα έχεις το χρόνο σου, θα μας τα πεις όλα, φίλε, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, τελευταίες παραστάσεις της Peggy Zina στο Ρίζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκης. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα κάνουμε σε 2 λεπτάκια, μόλις πούμε τους χορηγούς, την κλήρωση για τα 3 εισιτήρια για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι. Ετοιμάσου να μου πεις 3 νούμερα. Λοιπόν, πες μου 3 νούμερα από το 1 μέχρι και το 84. Λοιπόν, σίγουρα το 4. Ναι. Το 32. Ναι. Και το 79. Ωραία, φίλε. 4 είναι πολύ κάτω. Περίμενε. Λοιπόν. Λοιπόν. Το 4. Δημητρούδης Νίκος. Σημειώνετε. Ακούτε όποιοι μας ακούτε. Σημειώνετε ότι έχετε κερδίσει. Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν. Δημήτριος Σίμος το δεύτερο. Και δώσε μου ένα λεπτάκι να πάμε λίγο προς τα πάνω. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Παύλος. Αν το λέω σωστά, Τόμας. Μπορεί, είναι και Τόμας. Ναι. Ξανά, Δημητρούδης Νίκος, Δημήτριος Σίμος και Παύλος Τόμας ή Τομάς.
όπως είναι το επίθετο. Θα ενημερωθείτε. Είστε οι τρεις που έχετε κερδίσει. Θα σας πάρει σε λιγάκι η Μαριλής. Άμκα και ταυτότητα θα σας ζητήσει να είστε έτοιμοι. Και παίρνετε τα τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Να θυμίσουμε ότι στις 4 θα γίνει η κλήρωσή μας στο Facebook. Οπότε έχετε και εκεί το νου σας. Έχετε ακόμα και δύο ρίτσες έτσι για να μπείτε στην κλήρωση. Και θα ενημερωθείτε και εκεί με μήνυμα για το ποιοι είστε τυχεροί. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά. Όλα, τα πάντα όλα, παρασκήνιο, προτάσεις για ένα στοίχημα. Ναι, γιατί ξεκινάμε πάλι τα καλά του στοιχήματος. Χαμός, χαμός. Μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο ξανά, επιλογές πάρα πολλές. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ τη Δευτέρα να πούμε τι έχουμε δει για τον Όφη. Ελπίζω με νίκη να έχει έρθει ο Σταύρος Κόλκας με διπλό. Θα είναι από αύριο στο Ηράκλειο. Δύσκολο τρίμηνο, εντάξει. Μέχρι okay. πότε δεν ξέρουμε, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Ναι. Ανοιχτή ημερομηνία. Ας πάρει τους τρεις βαθμούς και ας γυρίσει όποτε θέλει. Όχι, όχι, γιατί ξέρω ότι. Ξέρετε τι, το συνδύασα τώρα. Πας νωρίς, γιατί αύριο στις 11 είναι της K20 αγώνας. K19. Ας πάρει, αυτό, αγάπη, ας πάρει η ομάδα τη νίκη παρουσία του Σταύρου Κόλκα και ας γυρίσει Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βασιλιάς και εμείς επιστρέφουμε Δευτέρα.